Δηλαδή κατά πόσο σοβαρό και δραματικό πολιτικό γεγονός είναι αυτό που βιώνουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε όλες τις πολιτικές συνέπειες αυτού του γεγονότος, κυρίως για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια ιστορική στιγμή. Αλλά σίγουρα δεν χρειάζεται να αντιδράσουμε με ιστερία και με πανικό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς είμαστε καλά προετοιμασμένοι ακόμα και για αυτό το σενάριο. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα οικοδόμημα που βασίζεται σε σταθερά θεμέλια. Τους τελευταίους μήνες και μέρες έχω μιλήσει με όλους τους πρωθυπουργούς και προέδρους των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πιθανότητα ενός Brexit. Σήμερα, εκ μέρους των 27 κρατών μελών, μπορώ να πω ότι είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε την ενότητά μας ως 27. Για όλους εμάς, η Ένωση είναι το πλαίσιο ενός κοινού μέλλοντος. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ότι δεν θα υπάρξει κανένα νομικό κενό και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα συνεχίσει να ισχύει, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες οι διαδικασίες για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεκάθαρες και διατυπώνονται σαφώς στις συνθήκες. Προκειμένου να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν, έχω προτείνει να συνέλθει μια άτυπη συνάντηση των 27 μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνόδου. Και προτείνω επίσης να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το μέλλον της Ένωσής μας. Τέλος, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα για την Ένωσή μας. Ήταν τα πιο δύσκολα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πάντα θα θυμάμαι αυτό που μου έλεγε ο πατέρας μου. Αυτό που δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.